βρε. Δεν ήταν προσωπικό. Γιατί ήταν. Επί προσωπικού 30 δευτερόλεπτα. Λίγο σεβασμό στους ομιλητές. 30 δευτερόλεπτα. Να δούμε το προσωπικό. Πρόεδρε, ήταν προσβολή. Ήταν προσβολή και πρέπει να απαντήσω. Λοιπόν. Κάντε λίγο ησυχία. Ήτανε προσωπικό. Κύριε, πολλά και 30 δευτερόλεπτα. Κάντε λίγο ησυχία να τελειώνουμε. Το προσωπικό ήταν. Συγγνώμη, κύριε Τσιρόνη, συγγνώμη. Εντάξει. Λοιπόν, το προσωπικό ήταν η έναρξη της ομιλίας του κυρίου Τζαβάρα, ο οποίος προσπάθησε να υποτιμήσει αυτά που είπα πριν, λέγοντας ότι αυτά που θα πω, δεν μπορεί να τα καταλάβει ο κύριος Πολάκης. Λοιπόν, πρώτον, μισό λεπτό. Ναι, ναι. Ωραία, απαντώ λοιπόν και εγώ στην πολιτική εκτίμηση. Πρώτον, να μιλήσουμε στο επί της ουσίας, λοιπόν, κοινά, είδατε τώρα που καταλήγουμε. Περιμένετε, κύριε Τζαβάρα. Κύριε Τσιρόνη, θα σας κύριε Τζαβάρα, σε όλα. Μην απαντάτε. Λοιπόν, πρώτον, για το επί της ουσίας, παρότι το διανοητικό πηλίκο είναι ένας τρόπος μέτρησης μιας εκπαιδευμένης ικανότητας και δεν έχει πάντα αντικειμενικά αποτελέσματα, να σας ενημερώσω ότι το διανοητικό μου πηλίκο μετρημένο με 3-4 μεθόδους σε φοιτητική ηλικία είναι γύρω στο 138. Εάν έχετε γνώση των πινάκων, θα καταλάβετε τι σημαίνει. Δεύτερο, σε έναν πολιτικό σημασία δεν έχει να τον καταλαβαίνουν μόνο οι τεχνοκράτες ή οι δήμονες, γιατί αν παίξουν σε ένα καφενείο η ομιλία η δικιά μου και η ομιλία η δικιά σας, από τη δικιά σας ένας λαϊκός άνθρωπος δεν θα καταλάβει γρή. Δεν κάνεις λοιπόν πολιτική με αυτά που λέτε, διότι αυτό που κάνετε ήταν δικολαβισμός, σκέτο, τίποτα άλλο. Δικολαβισμός. Αναφέρατε το άρθρο... Έχουμε τον Υπουργό στο βήμα μας. Έχουμε τον Υπουργό στο βήμα. Μισό λεπτό. Αναφέρατε... Πέρασε και ο... κύριε Κουμουτσάκο. Αφήστε κύριε Κουμουτσάκο τώρα. Είστε μικρός σας ακόμα. Το είπατε και προχτές. Είστε μικρός. Μην ανακατεύεστε με αυτά. Είστε μικρός. Έτσι. Λοιπόν, είπατε σε ένα κομμάτι θα απαντήσω μόνο. Σε ένα κομμάτι. Είπατε κάτι για τη γλώσσα και το αλφάβητο. Είπατε κάτι για τη γλώσσα και το αλφάβητο. Λοιπόν, συνειδητά κρύψατε ότι στο παρακάτω άρθρο της συμφωνίας αναφέρεται καθαρά ότι αυτή η μακεδονική γλώσσα ανήκει στις νοτιοσλαβικές γλώσσες. Και δεν είναι το αλφάβητο καθορίζει το τι είναι, διότι από το λατινικό αλφάβητο έχουν προέλθει και μια σειρά από γλώσσες στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν οι δικολαβικοί ακροβατισμοί που γιατί τελικά ισχυρή κριτική στη συμφωνία δεν κάνατε απολύτως τίποτα. Διότι αυτά που υποτίθεται. Κύριε Υπουργέ μου, αυτή είναι απάντηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου. Δεν είναι δική σας απάντηση αυτή τη στιγμή στον κύριο Τζαβάρα. Είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο. Το ξέρετε δεν είναι, πολύ είναι καλά. Σαν να μιλάω κύριε Υπουργέ εκπρόσωπο. Αλλά προσπαθείτε να το δολώσετε. Ευχαριστούμε. Δεν το καταφέρατε. Εντάξει. Κύριε Τσι... Λοιπόν. Δεκτή, συγγνώμη. Κύριε Τζαβάρα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ τώρα.